βρισκόμαστε στην Ιταλία, στην πίστα της Βαλελούγκα. Είμαι μεγάλη μου τιμή που έχω έρθει για δεύτερη φορά και συμμετέχω σε έναν αγώνα με mini challenge. Έχουμε χρονομετρημένες δοκιμές μπροστά μας, δύο αγώνες, ελπίζουμε για το καλύτερο. Το Mini Challenge είναι ένα ενιαίο πρωτάθλημα με Mini Cooper S, που σε σχέση με το συμβατικό μοντέλο έχουν ελάχιστες διαφορές. Το εσωτερικό είναι γυμνό, μόνο με bucket κάθισμα οδηγού και roll bar, φοράνε αγωνιστική ανάρτηση, ενώ σε σχέση με την προδιετία συμμετοχή του Σταμάτη Κατσίμη υπάρχουν δύο σημαντικές αλλαγές. Οι διαφορές μας σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, όπως ήταν οι κανονισμοί, είναι δύο οι σημαντικότερες. Το ένα ότι έχουμε να χρησιμοποιήσουμε slick ελαστικά, τη Spirelli, την πιο σκληρή της γόμα, και ότι έχει ελευθερωθεί ο εγκέφαλος, ο οποίος μας δίνει περίπου στα 20 με 25 άλογα παραπάνω. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στη χαρτογράφηση του κινητήρα και χωρίς κάποιες άλλες αλλαγές όσο έχει να κάνει θέματα τουρμπίνας και αυτά για λόγω αξιοπιστίας. Όπως σε κάθε αγωνιστικό θεσμό, το διήμερο δράσης ξεκίνησε με ελεύθερες δοκιμές στο ιταλικό σιρκούι. Σήμερα τα πράγματα πήγαν έτσι και έτσι για μένα, πιστεύω. Στο πρώτο ελεύθερο μπορέσαμε και δοκιμάσαμε το αυτοκίνητο με παλιά λάστιχα βέβαια. Κάναμε κάποιους γύρους και μπορέσαμε να το φέρουμε λίγο στα μέτρα μου όσον αφορά το setup. Το δεύτερο ελεύθερο χρονομετρημένο το χάσαμε τελείως γιατί δεν μπόρεσα να κάνω ούτε έναν γύρο γρήγορο λόγω του ότι είχαμε ένα πρόβλημα στα πίσω ελαστικά. Τελικά ο Σταμάτης σημείωσε τον 7ο καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές. Αυτός αποτέλεσε καλή βάση ενώπιση του αγώνα, όπου είχε να αντιμετωπίσει οδηγούς που τρέχουν όλη τη σεζόν στο Mini Challenge. Έκανε όμως πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση που τον οδήγησε στο βάθρο. Ο Έλληνας οδηγός εξηγεί το πώς. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για μένα σήμερα. Πολύ καλή κίνηση, λίγο υπομονή. Ξεκινήσαμε από την 7η θέση. Φτάσαμε μέχρι πέμπτος, είχαμε ένα safety car. Ξεκινήσαμε πάλι τον αγώνα. Είχαμε φτάσει μέχρι τον τρίτο. Είχαμε ακόμα βρεθεί σε μεγάλες μάχες με 4 αυτοκίνητα. Πολεμήσαμε μέχρι το τέλος. Στον τελευταίο γύρο έγιναν όλα. Πίεσα αρκετά. Τα δύο αυτοκίνητα μπροστά μου ήμασταν πάρα πολύ κοντά και μπορέσαμε στο τέλος να περάσουμε και να πάρουμε την τρίτη θέση. Είμαι πολύ χαρούμενος. Τρέχω και με το νούμερο 3, νομίζω ότι ήταν σημαδιακό. Στον δεύτερο αγώνα, Σταμάτης κίνησε έκτος και τελικά τερμάτισε τέταρτος, χάνοντας ένα ακόμη βάθρο για λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο και προσθέτοντας μία ακόμα θετική παρουσία στο πλούσιο βιογραφικό του.